Ισοπαλία 2-2 παραχώρησε ο Ατρόμητος Άφαντας στην Καπαδοκία με τους φιλοξενούμενους να ισοφαρίζουν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάμε να δούμε τις καλύτερες φάσεις και τα 4 γκολ από το τοπικό ντέρμπι. Ατρόμητος Άφαντας και Αθλητικός Όμιλος Καπαδοκών αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο τοπικό ντέρμπι για την πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου της πρώτης κατηγορίας του Εύρου. Με την ισοπαλία αυτή, ο Ατρόμητος Άφαντας έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας και με 11 βαθμούς είναι στη δεύτερη θέση, ενώ οι Καπαδόκες με 7 πόντους είναι στην έκτη. Κόρερ για τον Άφαντα με τον Τζολάκη. Από αριστερά στο τέταρτο λεπτό η κεφαλιά του Λαμπάκο από καλή θέση πλάγια η μπάλα. Φάουλ του Στέλιου Ζουνίδη για τον Ατρόμητο στο 7ο λεπτό η κεφαλιά του Χατζηευαγγέλου. Βγαίνει τέτα από κανονική θέση ο Λαμπάκος. Σουτ out μοναδική ευκαιρία για το 1-0. Σέντρα σουτ ο Λαμπάκος από αριστερά στο 18 διώχνησε κόρερ ο Σταύρος Αραπατζής. Σε πλάγια θέση ο Λαμπάκος διαγώνιο σουτ out στο 19. Φάουλ του Καπανίδη στο 24ο λεπτό για την Καπαδοκία, καλοχτυπημένο στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά ψαράκι ο Ζικουρίδης στα δίκτυα του Μπαμπλή, 0-1 μπροστά οι φιλοξενούμενοι μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Ο Παμπορίδης γυρίζει την μπάλα πίσω, το σούτ του Μαρασλή στο 32 δεν έχει πολύ δύναμη, πέφτει και μαζεύει ο Μπαμπλής. Κόρεν του Πλουμίδη από δεξιά για τον Άφαντα στο 33 διώχνει ξανά σε κόρεν ο Αραμπατζής. Στην επίθεση φιλοξενούμενοι με τον Μαρασλή κόβει καθαρά την μπάλα ο Φραγκουλίδης παρά τις διαμαρτυρίες των Καπαδοκών. Σωστά συνεχίζει το παιχνίδι ο κύριος Βασιλόπουλος. Σέντρα του Τσομπανάκη στο 57 για την Καπαδοκία, η κεφαλιά του Μαρασλή ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι. Φάουλ του Πλουμίδη από μακρινή απόσταση στο 60, με ευνοϊκό άνεμο περνάει από όλους τα δίκτυα η μπάλα 1-1 ισοφαρίζει ο Ατρόμητος Άφαντα. Στην επίθεση ο Άφαντα στο 64, μαρκάρισμα του Απότα στο Τζολάκη, συνεχίζει το παιχνίδι ο κύριος Βασιλόπουλος. Γύρισμα του Πλουμίδη από αριστερά στο 74, ο Ζουνίδης στο σούτ ελάχιστα out από το δεξί δοκάρι. Ο Βασιλικός στην επίθεση από σέντρα Δαραέλα στο 84, πλασέ στα δίκτυα η μπάλα 2-1 για τον Ατρόμητο Άφαντα. Στο 5ο προσέκτο λεπτό των καθυστερήσεων, η κεφαλιά του Θάνου Νότη στα δίκτυα του Μπαμπλή η μπάλα, τελικό αποτέλεσμα Ατρόμητο Άφαντα Καπαδοκία 2-2. Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι μεταξύ δύο ρυσάξιων ομάδων και οι δύο ομάδες ήθελαν την νίκη σήμερα και το απέδειξαν μέσα στο γήπεδο με τις προσπάθειες που κάναμε και εμείς και οι αντίπαλοι. Δυστυχώς βρεθήκαμε πίσω στο σκορ γρήγορα, ενώ είχαμε χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες να προηγηθούμε. Η ομάδα δείξε χαρακτήρα, γύρισε το αποτέλεσμα και εκεί που πιστεύαμε ότι θα πάρουμε το τρίποντο, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, δεχτήκαμε να ακούσουμε την τελευταία φάση του αγώνα. Ήταν ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και από τις δύο τις ομάδες. Τελικά πιστεύω ότι το 2-2 είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και εύχομαι τον Άφαντα καλή συνέχεια και θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα είναι ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα για τον λόγο ότι έχουμε τους αγώνες των play-off. Μπήκαμε όμως πάρα πολύ καλά πιστεύω. Είχαμε και το σκορ με το μέρος μας. Είχαμε όλες τις προϋποθέσεις για να φύγουμε νικητές. Δυστυχώς όμως δύο φάσεις χωρίς συγκέντρωση, χωρίς αποτελεσματικότητα στο μαρκάρισμα, μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε πίσω στο σκορ. Πιστεύω ότι η συνέχεια θα είναι καλύτερη για μας, γιατί δεν κάναμε το καλύτερο ξεκίνημα, αλλά είμαι αισιόδοξος ότι η ομάδα θα ανακάψει και θα παίξουμε καλύτερο ποδόσφαιρο με καλύτερα αποτελέσματα. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη, ευτυχώς σώσαμε εισαγωγικά έφερα στην παρτίδα στο 90, μια κεφαλιά του Νότη, ρισκάραμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι δικαιούμασταν κάτι παραπάνω, αν και θεωρητικά πάντα ή και πρακτικά μπορώ να πω, ο Άφαντας είχε πιο κλασικές ευκαιρίες από εμάς, ιδίως στο πρώτο και μία στο δεύτερο, θα μπορούσε να ισοφαρίσει και πιο νωρίς ή να προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο. Συνεχίζουμε. Στεναχωριέμαι ότι έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση από το ένα μάτι στο άλλο. Εδώ φάνηκε ότι έχουμε από το ένα ημίχρονο στο άλλο. Προσπάθησα να κάνω κάποιες διορθωτικές κινήσεις. Νομίζω ότι οι δύο βγήκανε, αν και ρισκάραμε όπως είπα στο τέλος. Έχουμε στον Άφαντα να κάνει καλή πορεία. Το αξίζουν, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά όλοι τους. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και εμείς θα συνεχίσουμε τη δικιά μας προσπάθεια, έτσι με τη φιλοσοφία που έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε και μία έκκληση στον κόσμο της Καπαδοκίας και σε όλους αυτούς που έχουν διατελέσει παράγοντες. Ας έρθουν κοντά στην ομάδα, δεν χρειάζεται ούτε να δώσουν πολλά χρήματα, αλλά χρειάζεται οι ποδοσφαιριστές της παράσταση και κάνω μία έκκληση να έρθουν όλοι κοντά στην ομάδα. Σε χαρακτήρα και στους 26 ποδοσφαιριστές. Πρόσφερα πολύ καλό παιχνίδι και δυνατό και στο διαιτή που νομίζω ότι κατά άποψή μου κράτησε το παιχνίδι πάρα πολύ καλό.
Μια προσφορά της Wind. Ψάχνεις τρόπο να τα έχεις όλα μόνο με 35 ευρώ το μήνα? Η πιο έξυπνη ιδέα είναι να έρθεις σε ένα κατάστημα Wind για να έχεις και ADSL Internet έως 24 Mbps και σταθερή τηλεφωνία και 150 λεπτά δωρεάν από το κινητό σου για να μιλάς με όλους. Όλα μόνο με 35 ευρώ. Wind. Κινητή, σταθερή, Internet για όλους. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος λίγο μετά τα μεσάνυχτα με όλες τις ειδήσεις όπως τα έχουν διαμορφωθεί σε εκείνη την στιγμή στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Μετά την πρόγνωση του καιρού που θα μεσολαβήσει, ο Σάββας Καλαδομίδης μας περιμένει στο άλλο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης για την αθλητική ενημέρωση της εβδομάδας με τους εκλεκτούς προσκεκλημένους τους στην κόκκινη κάρτα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε για την προσοχή και την εμπιστοσύνη σας. Καλό βράδυ σε όλους. Καθαρός θα είναι ο ουρανός αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι στην περιοχή θα πνέουν σε βορειοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 από φορ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 3 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Καθαρός θα είναι ο ουρανός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτικοί ασθενείς έως 2 από φορ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 5 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια θα έχει τέλος και η Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν σε βόρειες διευθύνσεις ασθενείς 2 με 3 από φορ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ας δούμε τώρα τις θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν σε πόλεις της περιοχής. Αλεξανδρούπολη από 6 έως 13, Οριστιάδα από 3 έως 12.